Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα φέρνει κάτι σύγχρονο, κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινοτόμο όπως ισχυρίζεται η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση? Στην πραγματικότητα δεν φέρνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι τίποτε άλλο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από την πολύ πολύ παλιά στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανώτατη εκπαίδευση, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από τότε που ήμασταν εμείς φοιτητές, κύριε Συρίγο, με την περίφημη διακήρυξη της Μπολόνια. Μία στρατηγική που ενσωματώθηκε βήμα-βήμα σε όλους τους αντίστοιχους νόμους πλαίσιο που πέρασαν και επί ΠΑΣΟΚ με τον νόμο Διαμαντοπούλου και επί προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Γαβρόγλου και ξανά τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνοντας βεβαίως υπόψη και τις αντιδράσεις του κινήματος που κατάφεραν είτε να εμποδίσουν είτε να καθυστερήσουν πλευρές αυτής της στρατηγικής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο σημερινός νόμος πλαίσιο επαναλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν αυτούσιες προηγούμενες διατάξεις, όπως είναι για παράδειγμα οι διατάξεις για τα συμβούλια φοιτητών, αυτά τα κυβερνητικά μαραμάγαζα που θέλετε να φτιάξετε, που υπήρχαν στο νόμο Διαμαντοπούλου και που αντίθετα ακυρώθηκαν στην πράξη και που έρχεται σήμερα η κυβέρνηση να τα φέρει και να τα επαναφέρει σε ακόμη χειρότερη έκδοση. Μετά από 20 λοιπόν και πλέον χρόνια, αυτή η στρατηγική έχει πλέον εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και έχουμε πλήρη εικόνα για το ποια αποτελέσματα παράγει αυτή η στρατηγική. Για το αν παρέχει ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση ή δεξιότητες μιας χρήσης, για το αν αναβαθμίζει τα πτυχία ή τα μετατρέπει σε ένα απλό πιστοποιητικό γνώσεων, για το αν κατοχυρώνει την επαγγελματική και εργασιακή πορεία των αποφύτων ή τους μετατρέπει σε αναλώσιμους και τελικά σε πολύ φτηνούς εργαζόμενους. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα όπως τα περιγράφει, όχι το ΚΚΕ, αλλά όπως τα περιγράφουν οι ίδιοι φοιτητές αυτών των ξένων πανεπιστημίων, τα οποία εσείς λέτε ότι πρέπει να αντιγράψουμε. Έχουμε και λέμε. Στη Γερμανία, ολόκληρα τμήματα με υβριδικά προγράμματα σπουδών από διάφορες σχολές φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες εταιριών. Εμφανίζονται προγράμματα σπουδών με τίτλους όπως συστήματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αποτελούν ουσιαστικά ένα μείγμα από λίγο οικονομικά, λίγο πληροφορική και λίγο κοινωνιολογία. Αυτό αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα αξιοποιούνται σαν μονάδα γρήγορης παραγωγής εξειδικευμένων μεν εργαζομένων, αλλά με λυπή γνώση του επιστημονικού αντικειμένου. Κατά κανόνα αυτές οι δεξιότητες δεν έχουν επιστημονική συνοχή και αποτελούν κομμάτια διαφορετικών επιστημών που συνενώνονται για ευκαιριακούς λόγους βάσει των απαιτήσεων της αγοράς. Τα πανεπιστήμια αξιολογούνται σαν επιχειρήσεις, κυρίως με γνώμονα την οικονομική τους διαχείριση και την προσέλκυση εταιριών σε προγράμματα σπουδών. Πολλές φορές μάλιστα οι ίδιες οι εταιρείες μπορεί να αναλαμβάνουν απευθείας τη διδασκαλία, όπως η Unilever στην Ολλανδία και η Solvay στο Βέλγιο. Στη Βρετανία, το κάθε ίδρυμα αναζητά χορηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους αναζητούν μελλοντικούς εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να προσαρμόζουν αντίστοιχα και το πρόγραμμα σπουδών. Αλλά φτάνοντας και σε πιο χυδαία αποτελέσματα, όπως η μετονομασία τμήματος του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, ώστε να μπει στον τίτλο και το όνομα του χορηγού, μετά από χορηγία 15 εκατομμυρίων λιρών. Επιπλέον, το κάθε ίδρυμα λειτουργεί απροκάλυπτα σαν επιχείρηση και δεν το κρύβουν. Όταν έκανα την πρώτη μου συνάντηση, λέει ένας φοιτητής, με καθηγητή ενός μαθήματος που θα ήμουν βοηθό του στο εργαστήριο, μου είπε: ακόμη κι αν κάποιοι φοιτητές δεν έχουν κάνει τίποτα, θα τους βοηθήσουμε να πιάσουν τον μίνιμουμ βαθμό γιατί πληρώνουν και δεν θέλουμε να έχουμε δυσαρεστημένους πελάτες. Αυτή είναι η ποιότητά σας, αυτή είναι η αριστεία σας
που μας κοπανάτε, για να μην μιλήσουμε φυσικά για το κόστος που αναλαμβάνει ένας φοιτητής και για να μπει στο πανεπιστήμιο και για να βγει από αυτό. Ιδού λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι της κυβέρνησης, ποια είναι η διεθνής και ευρωπαϊκή πείρα που δήθεν πρέπει να ακολουθήσουμε, και ιδού ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται και η διεθνής κατάταξη των ιδρυμάτων που το επαναλαμβάνεται σαν καραμέλα, κρύβοντας όμως τα κριτήρια αυτά πίσω από τις έβυχες λέξεις όπως εξωστρέφεια, όπως καινοτομία, όπως αξιολόγηση και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι ναι, σε αυτή την αντιδραστική εξέλιξη η χώρα ευτυχώς έμεινε πίσω, πίσω εντός πολλών εισαγωγικών. Και αυτό το πιστώνεται το φοιτητικό και το λαϊκό κίνημα που έμεινε ζωντανό σε δύσκολες συνθήκες, αποδεικνύοντας όμως το τι μπορεί να καταφέρει ο λαός μέσα από την πάλη του. Και επειδή το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, επειδή ξέρετε ότι η πολιτική σας θα γεννήσει αντιδράσεις, επειδή ξέρετε ότι οι συσχετισμοί αλλάζουν, ότι οι φοιτητές σας γυρνάνε την πλάτη, ότι αυτή τη στιγμή η πασπουδαστική είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια, γι' αυτό το λόγο σπέβδετε να θωρακίσετε την πολιτική σας για το Πανεπιστήμιο Επιχείρηση και το Πανεπιστήμιο Εμπορικό Κέντρο, και το κάνετε αυτό όχι μόνο μέσα από την ιδεολογική χειραγώγηση και ενσωμάτωση, αλλά μέσα από την καταστολή, μέσα από την πανεπιστημιακή αστυνομία, μέσα από τα παραμάγαζα που ονομάζεται Συμβούλια Φοιτητών, μέσα από τη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση. Μάλιστα, με αφορμή τα γνωστά γεγονότα στο ΑΠΘΙΤΑ, κάνατε σημαία σας το δίλημα Βιβλιοθήκη Βαριοπούλα, ενώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το φοιτητικό κίνημα δεν είχε ποτέ σχέση με βαριοπούλες, όπως και εσείς δεν είχατε ποτέ σχέση με βιβλιοθήκες. Με την έννοια ότι η πολιτική σας και η υποχρηματοδότηση στερούσε αυτά τα δικαιώματα. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα μιας στρατηγικής που υπηρετήσατε άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο όλες οι κυβερνήσεις και που στην ουσία της συμφωνείτε όλοι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτές τις μέρες η αντιπαράθεση εδώ στη Βουλή, ιδιαίτερα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, και ορισμένες ομιλίες που έδιναν το στίγμα, δεν αφορά τόσο ούτε το προσανατολισμό του Πανεπιστημίου, ούτε τη σχέση του με την αγορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις, ούτε τα μενού πτυχίων που θα προσφέρουν τα ιδρύματα. Αφορά κυρίως το μοντέλο διοίκησης, ποιος δηλαδή θα παίρνει τις αποφάσεις. Με τη μεν κυβέρνηση να υπερασπίζεται ένα μοντέλο πιο κοντά στο αγγλοσαξονικό, με το δε ΣΥΡΙΖΑ να αποθεώνει το κεντροευρωπαϊκό δίθεν συμμετοχικό μοντέλο, στο πλαίσιο του οποίου όμως οι ίδιες πολιτικές εφαρμόστηκαν εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία και αλλού. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Είτε επιχειρηματικό είτε δίθεν συμμετοχικό, το πανεπιστήμιο που οικοδομείται σήμερα είναι ένα εχθρικό και κλειστό προς την κοινωνία πανεπιστήμιο, με μεγαλύτερους ταξικούς φραγμούς, με περισσότερες ευέλικτες σχέσεις εργασίας, με πιο αυταρχική διοίκηση, με την έρευνα υποταγμένη στα συμφέροντα των λίγων. Και αυτό δεν είναι θέμα στρέβλωσης, είναι το πανεπιστήμιο που έχει ανάγκη ο σύγχρονος καπιταλισμός. Αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν αντιπαλεύουμε και αγωνιζόμαστε για το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών, αλλά και το πανεπιστήμιο των σύγχρονων δυνατοτήτων της εποχής μας. Ευχαριστώ.